Θα παραμείνουμε στο θέμα, κυρίε και κύριοι, και έχουμε κοντά μα τον κορυφαίο εργατολόγο τη χώρα, τον Αλέξη τον Μητρόπουλο. Κύριε Μητρόπουλε, καθηγητά μου. Καλησπέρα, κύριε Γραφιώτη. Ευχαριστώ πολύ. Να ευχηθώ καλή τηλεοπτική σεζόν. Ναι, να ευχηθείτε, γιατί είναι δύσκολη χρονιά και το 2000. Να είστε καλά, να δίνετε μόνο καλές ειδήσεις για το λαό και για την πατρίδα και για τους πολίτες και για τους συμπατριώτες σας. Μόνο καλές ειδήσεις έχουμε. Να είστε καλά, κύριε Μητρόπουλε, και εμείς έχουμε μεγάλη τιμή και χαρά μας που σας φιλοξενούμε και εύχομαι κάθε Τετάρτη να είστε και φέτος στην εκπομπή μας για να μας δίνετε τα φώτα σας και τα ζητήματα. Χωρίς κρούσματα, χωρίς θύματα, χωρίς ασθενείς, να είμαστε όλοι υγιείς και να διαπρέπει η πατρίδα, να διαπρέπει η πατρίδα. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Πολύ καλές ευχές, κύριε Μητρόπουλε. Τις χρειαζόμαστε πραγματικά εμείς οι Δυτικομακεδόνες. Και διαβάζω εδώ στο enipec.gr, το οποίο είναι το site της προβληματισμού το οποίο έχετε κάνει σχετικά με αυτά τα θέματα εργασίας, τα οποία ταλανίζουν τον κόσμο, κύριε Μητρόπουλε. Και έχετε εδώ ένα χθεσινό άρθρο που λέει «Ετοιμάζουν αγορά εργασίας εκτροφείο υλώτων». Θέλω αυτό το πράγμα σε σχέση και με τα δημοσιεύματα των νέων και άλλων εφημερίδων μεγάλων της χώρας. Να μας σχολιάσετε τι συμβαίνει με αυτό που ετοιμάζει η κυβέρνηση. Επιβάλλουν στην Ευρώπη και στην Αμερική, στην Ευρώπη κυρίως, κάποιες χώρες ένα τρίπτυχο. Να δουλεύουν περισσότερο οι εργαζόμενοι, να αμείβονται λιγότερο οι εργαζόμενοι και να απολύονται φτηνότερα και ευκολότερα οι εργαζόμενοι. Αυτό το τρίπτυχο δημιουργεί αυτό το οποίο έχω δανειστεί από την πατρίδα μας ένα όρο και λοιπά, η Λωτία, που δουλεύανε στα χωράφια εδώ στην Αττική και στη Σπάρτη, γιατί από τη Σπάρτη ξεκίνησε, έχω και τους αγγλικούς και τους γαλλικούς όρους, δούλευαν μόνο για το φαγητό τους. Μόνο για το φαγητό των ιδίων και των οικογενειών τους. Εύχομαι το 2020 και το 2021, επειδή η κυβέρνηση παίζει με κάποιες ιδέες τώρα να εισαγάγει κάποιους θεσμούς που δεν είναι καλή για τους εργαζόμενους, εύχομαι, κύριε Αγραφιώτη, να μην ισχύσουν αυτά που διαβάσατε, να μην ισχύσουν αυτά που ακούω, που έρχονται, και το εργατικό δίκαιο που ξαναγράφεται να μην γραφτεί για ήλωτες, αλλά για αξιοπρεπείς, περήφανους, καλοπληρωμένους και καλοσυνταξιοδοτούμενους πολίτες αυτής της χώρας. Αυτό ήθελα να πω μέσα στην εκπομπή σας, γιατί ακούω να συμψηφίζονται 10 ώρα, 11 ώρα, 12 ώρα με απλήρωτες μέρες απουσίας από τη δουλειά. Ακούω ότι κάποιοι μπορεί να απολύονται χωρίς να καταβάλλεται αποζημίωση. Ακούω ότι θα υπάρχει ένα εξάμηνο κατέτος που θα δουλεύουν κάποιοι 12 ώρα και 14 ώρα και ένα άλλο εξάμηνο του ιδίου έτους που θα δουλεύουν 5 ώρα και 6 ώρα, αλλά να μην αμείβονται παραπάνω όταν δουλεύουν 2 και 5 ώρες παραπάνω. Υπ' αυτή την έννοια θεωρώ ότι πρέπει να πάμε μπροστά και να πάμε πίσω στο καθεστώς της γαλέρας προ-γαλλικής επανάστασης, όπου κάποιος δούλευε μέχρι θανάτου. Δεν αξίζει αυτό στην ελληνική κοινωνία, δεν αξίζει αυτό στη σύγχρονη κοινωνία. Κάποιοι παίζουν με την ιδέα να πάμε σε ανάπτυξη με ρήτρες φτώχειας, με ρήτρες Ελντοράντο. Αυτό δεν πρέπει να το επιτρέψουμε και βεβαίως δεν πρέπει να αφήσουμε αυτούς οι οποίοι μέσα από το πρόγραμμα Πισαρίδη, που στην ουσία είναι ένα συμπυκνωμένο μνημόνιο, σκληρό μνημόνιο, που πέρασαν όλες τις αρρωστημένες νεοφιλελεύθερες θεωρίες τους για τους μισθούς και τις συντάξεις, δεν πρέπει να τους αφήσουμε να υλοποιήσουν σε αυτόν τον ιστορικό τόπο και σε αυτόν τον περήφανο λαό. Έτσι είναι, κύριε Μητρόπουλη, πολύ σωστά τα λέτε. Και βέβαια πρέπει να πούμε ότι και για τα αναδρομικά διαβάζω ότι τέλος του μηνός μαζί με τη σύνταξη οι αρχές του άλλου θα δοθούν τελικά. Βέβαια, τα αναδρομικά, διότι με έχουν πάρει και όσο λείπατε και πολλοί κόσμος και από την όμορφη περιοχή σας, κυρίως εργαζόμενοι, ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι από τα ιστορικά γειτονιχεία της πατρίδας σας, αλλά και άλλοι πολίτες του νομού σας και των όμορων νομών. Η κυβέρνηση ψήφισε χθες και τη ρύθμιση
που επεκτείνει την καταβολή του 11μήνου των αναδρομικών και στους δημοσίους υπαλλήλους συνταξιούχους και στους αποστράτους συνταξιούχους και στους στρατιωτικούς συνταξιούχους. Έτσι λοιπόν, εμείς που χειριστήκαμε και κερδίσαμε την υπόθεση στο Συμβούλιο Επικρατείας, είμαστε στενοχωρημένοι που η κυβέρνηση έχει αποκλείσει όλους τους αγρότες συνταξιούχους, έχει αποκλείσει όλους τους χαμηλοσυνταξιούχους που πέραν το ΕΚΑΣ, έχει αποκλείσει 9 στους 10 αναπήρους συνταξιούχους, έχει αποκλείσει 9 στις 10 χείρες συνταξιούχους, επειδή αυτοί όλοι, 1.600.000 κόσμου, δεν παίρνουν από τα αναδρομικά του 11μήνου, επειδή ή δεν είχαν περικοπές ή περίμεναν να επαναβιώσουν τα δώρα Χριστουγέννου, Πάσχα και Αδίας που τα κατήργησε ο Υπουργός του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Κουτρουμάνης, και ο Υπουργός Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Βρούτσης, το 2012, και το Συμβούλιο Επικρατείας αποκατέστησε ένα τμήμα των απολεσθέντων από την περιουσία των περήφανων συνταξιούχων μας. Υπό αυτή την έννοια, 22 με 29, όλοι οι συνταξιούχοι, περίπου 1.000.000, το 1.600.000 δεν θα πάρουν. Το 1.000.000 θα πάρει το 11μήνο των αναδρομικών με μία άνηση μεταχείριση που επιφυλάσσει η κυβέρνηση και λέει το εξής, και να το προσέξουν οι τηλεθεατές σας. Λέει η κυβέρνηση με το χθεσινό νόμο που ψηφίστηκε, για όσους θα κάνουν αγωγές μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου, αυτοί μπορούν να παίρνουν και τα αναδρομικά της κυβέρνησης και να συνεχίσουν στα ευρωπαϊκά και τα εθνικά δικαστήρια. Για όσους, λέει, δεν θα προλάβουν να κάνουν αγωγές, έχουν ακόμα περιθώριο 10-15 μέρες, για όσους δεν θα προλάβουν να κάνουν αγωγές, αυτοί θα πάρουν το 11μήνο ψαλιδισμένο της κυβέρνησης και τους απαγορεύει να προσφύγουν στα δικαστήρια. Είναι μια άνηση μεταχείριση, γι' αυτό πολλοί κόσμος τώρα τρέχει και μας ρωτάει να προλάβει να κάνει αγωγές, διότι αυτά που δεν δίνει η κυβέρνηση είναι πολύ περισσότερα από αυτά που δίνει η κυβέρνηση. Και γι' αυτό λογικό πολλοί κόσμος σκέφτεται να προσφύγει στη δικαιοσύνη αυτές τις μέρες. Οι δικαστές, κύριε Μητρόπουλε, πώς χειρίζονται αυτές τις υποθέσεις τώρα? Γιατί βλέπαμε στις αρχές του ημνημονίου ότι ήταν πιο πολλές φορές καταπέλτες, έλεγαν δεν υπήρχε λεφτά το κράτος. Τώρα υπάρχει μια αλληλεγγύη από τους δικαστές, γιατί και ένας δικαστής πρέπει να έχει ένα πρόσημο κοινωνικό μπροστά από μια απόφαση. Αυτό πρέπει να γίνεται, έτσι δεν είναι? Οι μικροί δικαστές έχουν μεγαλύτερες βεστίες, λέω, στα πρωτοδικεία και στα εφετεία. Επάνω τα ανώτατα δικαστήρια, οι ανώτατοι δικαστές έχουν κάτι μεγάλους κόφτες. Τα έχω δει στα λιγητορυχεία σας, κόφτες μεγάλους, και κόβουν τις συντάξεις των παππούδων και τους μισθούς. Αλλά η πλειοψηφία των δικαστών έχει ευαισθησία, όλοι βεβαίως, αλλά οι μικρότεροι δικαστές είναι κοντινότερα στις προσδοκίες και βεβαίως στα αιτήματα των συνταξιούχων και των εργαζομένων. Μάλιστα. Και λέω, βλέπω εδώ στο enipec.gr και πάλι, συνταξιδοτικά ταμεία έχασαν το 97% των κεφαλαίων τους, κύριε Μητρόπουλε. Αυτό κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Είναι αυτό που η κυβέρνηση ετοιμάζει, κύριε Αγραφιώτη, αγαπητέ Μιχάλη. Είπε θα κάνουμε το ασφαλιστικό του κουμπαρά. Αντί οι εισφορές να πηγαίνουν στις συντάξεις, θα πηγαίνουν, λέει, στις μελλοντικές συντάξεις. Και ο αυτός που δουλεύει σήμερα θα τον ανοίξει το 50, το 2060, όταν βγει σε σύνταξη. Αλλά να που οι συνταξιούχοι σήμερα παίρνουν εισφορές από τους σημερινούς εργαζόμενους. Αν οι εισφορές οι σημερινές δεν πάνε στις συντάξεις των πατεράδων τους, τότε οι πατεράδες τους ή δεν θα πάρουν σύνταξη ή θα έχουν συνεχείς μειώσεις. Γι' αυτό λέμε εμείς, κύριοι, θέλετε να μειώσετε τις εισφορές, δώστε τα χρήματα που θα λείψουν από τον ΕΦΚΑ. Διαφορετικά θα συμβεί αυτό που αναγνώσατε, κύριε Αγραφιώτη. Δηλαδή, οι Αμερικάνοι μεταλλορύχοι και οι Ευρωπαίοι μεταλλορύχοι και οι υπάλληλοι των σιδηροδρόμων επενδύσανε σε αυτό που λέει η κυβέρνηση να φέρει ασφαλιστικό του κουμπαρά για να κάνει το επικουρικό σύστημα. Τα επενδύσανε σε μια μεγάλη εταιρεία, τις μεγαλύτερες του κόσμου, γερμανική εταιρεία, τη λέμε μέσα, αλλά η εταιρεία λόγω κορονοϊού έχασε το 97% των εισφορών των εργαζομένων. Θέλουμε να δείξουμε με το δημοσίευμα που αναπαραγάγαμε από το εξωτερικό και από την εφημερίδα Καθημερινή
ότι ο κόσμος του ιδιωτικού τομέα δεν είναι κόσμος αγγέλων, όπως και του δημόσιου. Άρα λοιπόν είπαμε, κύριοι, θέλετε να αλλάξετε τη φύση του συστήματος, βρέστε χρήματα για να μην μειωθούν οι συντάξεις. Έτσι ακριβώς, κύριε Μητρόπουλο, και δεν έχουμε πολλά ερωτήματα και για τα αναδρομικά συνταξιούχων στρατιωτικών. Κανονικά θα καταβληθούν και αυτά, δεν έχουν θέμα. Κανονικά από 22, με την τακτική σύνταξη του Νοεμβρίου, που θα καταβληθεί 22 με 29 Οκτωβρίου, αυτές οι συντάξεις, την ίδια μέρα οι ίδιοι συνταξιούχοι που έχουν αναδρομικά, με ξεχωριστή καταβολή τραπεζική, θα πάρουν στο λογαριασμό τους και τα αναδρομικά. Όσοι δικαιούνται, πόσοι δικαιούνται, 1 εκατομμύριο από τα 2,5 και πλέον, κύριε Αγραφιώτη. Όσοι κυρίως είχαν και σύνταξη πάνω από 1.000 ευρώ, κύριε Μητρόπουλε, έτσι δεν είναι? Μάλιστα, μάλιστα, και μπορούν να ενημερώνονται οι τηλεθεατές. Ξέρω πόσο εμπιστεύονται εσάς, εμπιστεύονται το κανάλι σας, εμπιστεύονται το λόγο σας, εμπιστεύονται καμιά φορά και τους καλεσμένους σας, και να διαβάσουν, παρακαλώ, να δούνε την ενημέρωση από την ΕΝΙΠΕΚ, και ό,τι άλλο θέλουν μπορείτε και τα τηλέφωνα της ΕΝΙΠΕΚ να δίνετε και οι τηλεθεατές να μας στέλνουν μηνύματα. Εμείς δωρεάν και αγκόγιστα απαντάμε στους καλούς φίλους. Και για την τηλεργασία, κύριε Μητρόπουλε, λέτε εδώ στο ενιπεκ.gr 300.000 θέσεις μόνιμης εργασίας θα χαθούν από τηλεργασία και ψηφιοποίηση σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα τα επόμενα 3 χρόνια. Είναι ένα θέμα και αυτό, και δεν ξέρω κατά πόσο συμβάλλει με το εργατικό δίκαιο και το Σύνταγμα όλη αυτή η διαδικασία πετσόκοψης, πετσοκόμματος και περικοπής μισθών. Εμείς φοβούμεθα, κύριε Γραφειώτη, ότι με τη ραγδαία, με τη βίαιη ψηφιοποίηση των υπηρεσιών του κράτους θα χαθούν καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας. Όπως και με την τηλεργασία και με την αυτοματοποίηση στο ιδιωτικό τομέα. Γι' αυτό είπαμε η κυβέρνηση να φροντίσει, αν θέλει να ψηφιοποιηθεί βία, όλη αυτή η ψηφιοποίηση στην Ευρώπη και στην Αμερική έχει φέρει και απολύσεις. Να βρει χρήματα, να έχει αυτούς και να δίνει σοβαρά και μεγάλα επιδόματα σε αυτούς που χάνουν τη δουλειά τους λόγω τεχνολογικής ανεργίας, λόγω ψηφιακής ανεργίας, λόγω πράσινης ανεργίας, αν την υποστείτε σε 2-4 χρόνια. Προβλέπω ότι θα γίνει μακελιό και στην περιοχή σας με μεγάλα ύψη ανεργίας, επειδή η κυβέρνηση αυτά τα ψηφιακά και τα πράσινα όνειρα και προσδοκίες δεν θα αποδώσουν. Στενοχωρούμε που το λέω, και ο πληθυσμός σας επάνω που στηριζόταν στο πνεύμονα, τον παραγωγικό πνεύμονα ΔΕΗ, θα περάσει δύσκολη μεταβατική περίοδο. Γι' αυτό οφείλουν να σας λένε την αλήθεια και οι παράγοντες του όμορφου νομού σας και της περιοχής, ότι η βίαιη απολιγνητοποίηση της περιοχής σας και η στέρηση αυτής της σπουδαίας παραγωγικής παρουσίας της ΔΕΗ θα φέρει φτώχεια και θα φέρει μεγάλη μεταβατική, τουλάχιστον, ανεργία. Αυτό οφείλουν τα κόμματα να λένε την αλήθεια, η κυβέρνηση να λέει την αλήθεια και να μην αποκρύπτει τα πραγματικά που θα συμβούν για τον όμορφο λαό σας επάνω. Είναι ένα θέμα, κύριε Μητρόπουλη, πολύ σοβαρό, η απολιγνητοποίηση, το οποίο η κυβέρνηση, από ό,τι βλέπω, δεν το έχει πάρει στα σοβαρά. Και φοβάμαι ότι και με αυτό το master plan, δεν ξέρω αν έχετε γνώση της διαβούλευσης που υπάρχει πλέον τώρα και το master plan, υπάρχει, λένε μέσα για θέσεις εργασίας, αλλά θέσεις εργασίας φοβάμαι ότι δεν θα δούμε και θα απολεστούν φυσικά πολλές θέσεις εργασίας από τη ΔΕΗ, όπου πολλοί εργαζόμενοι της ΔΕΗ μου καταγγέλουν ότι δεν παίρνουν λεφτά που τους φτάνουν, δεν τους φτάνουν τα λεφτά που παίρνουν και σκέφτονται να αποχωρήσουν από τη ΔΕΗ. Που κάποτε, αν το λέγαμε αυτό, κύριε Μητρόπουλε, θα λέγανε, καλά, είναι δυνατόν κάποιος σκέφτεται να αποχωρήσει από τη ΔΕΗ? Ναι, κάποιους δεν τους φτάνουν τα λεφτά που παίρνουν από τη ΔΕΗ τώρα. Έχουν περικοπεί. Στο θέμα της εθελουσίας, επειδή μας ρωτάνε καθημερινά πολλοί συμπατριώτες σας, να το δούνε, πολλοί ίσως πρέπει να κάνουν χρήση του δικαιώματος της εθελουσίας εξόδου. Αλλά εγώ μιλάω για μια αμελέτητη και ασχεδίαστη βίαιη απολιτικνητοποίηση. Τα χρήματα περισσότερα θα τα πάει η κρατική γερμανική ΔΕΗ με μια συμφωνία που έχει κάνει η σημερινή κυβέρνηση, επειδή έχει αναλάβει την απολιγνητοποίηση η γερμανική αντίστοιχη και άλλες γερμανικές εταιρείες, αλλά να ελέγξετε τις διαδικασίες για να μείνουν χρήματα και δουλειές στον τόπο σας. Φοβάμαι ότι πολλοί παράγοντες
της όμορφης περιοχής σας δεν έχουν συνειδητοποιήσει τα δύσκολα που έρχονται. Σε αυτό ακούμε, γιατί μιλάω και με παράγοντες του εξωτερικού και συναδέλφους με επιστήμονες, αυτό πρέπει να συνειδητοποιήσετε, ότι και με τα Βατικά και μετά τη λήξη της αποκλειδοποίησης η περιοχή σας θα περάσει δύσκολα αν δεν στηριχτεί. Σε αυτό ακούμε, να πω, με την ευκαιρία που με φιλοξενείς στην εξαιρετική εκπομπή. Να είστε καλά, κύριε Μητρόπουλο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια και θα σας στέλνουμε αρρωγό και βοηθώ σε όλη αυτή την προσπάθεια της Δυτικής Μακεδονίας. Θα το πάμε μαζί, αν μας θέλετε, αν με θέλετε, θα το πάμε μαζί να ενημερώνουμε τον περήφανο κόσμο που σας εμπιστεύεται και σας παρακολουθεί. Να είστε καλά, κύριε Μητρόπουλο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Για τα πολύ ενδιαφέροντα που μας είπατε σήμερα. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε σύντομα.